Στο Αλκαζάρ μετά από 9 λεπτά αγώνα η Λάρισα απειλεί με το σουτ του Σέρμπαν. Ο Γκαλίνοβιτς ελέγχει. Στο 14 το φάουλ του Χαραλαμπίδη εκτός εστίας του Χριστόπουλου, ο οποίος αντικατέστησε τον Στεφάνο Κοτσόλη. Ο Παπαδόπουλος με τον Γκαλίτσιο. Ο στόπερ της Λάρισας παραχωρεί το κόρνερ. Διαμαρτύρεται ο Παπαδόπουλος. Στο 18 ο Γκονζάλες, ο Γκέκας, ελέγχει ο Χριστόπουλος. Έδιωξε ο Τζιόλης. Ωραίο σούτ από το Βίντρα. Τρία λεπτά πριν το ημίωρο στο Αλκαζάρ παραμένει το 0-0. Η Λάρισα πίεσε μετά το 20 λεπτό. Ανέβασε ρυθμούς. Έδωσε μπαλιά για τον Αλονεύτη. Ο Βίντρα θα τον μαρκάρει. Στην εξέλιξη της ίδιας φάσης, το μπάσιμο του Μπαχράμι πέφτει στα πόδια του ο Μόρις. Οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται στον Τσαχιλίδη για πέναλτι. Ο Αλονεύτης στη διεκδίκηση της μπάλας με τον Βίντρα. Και στο μπάσιμο του Μπαχράμι η προβολή του Μόρις με το σώμα, η μπάλα βρήκε εκεί στο χέρι. 30 λεπτά αγώνα, Χαραλαμπίδης εκτέλεσε το κόρνερ. Ο Γκούμας από τη σύγχυση στην άμυνα της Λάρισας δεν θα σκοράρει. Ένα ακόμη σουτ, δεύτερο στο μάτι του Σέρμπαν στο 37. Γαβριλόπουλος εκτελεί το φάουλ, ο Γκαλίνοβιτς παραχωρεί το κόρνερ 2 λεπτά πριν το ημίχρονο και στις καθυστερήσεις ο Παναθηναϊκός θα απειλήσει για τελευταία φορά. Χαραλαμπίδης στη σέντρα, Παπαδόπουλος την κεφαλιά. Δεύτερο ημίχρονο, η Λάρισα μπήκε δυνατά με τον Αλονεύτη σε εντυπωσιακή προσπάθεια. Τα χαλάει στο τέλος με το αριστερό. Εμάδα του Γιώργου Δόνη πιέζει εδώ αστοχή ο Γαβριλόπουλος, ελέγχει ο Γκαλίνοβιτς στην πάσα του Ζιάγκα. Ο επιθετικός της Λάρισας καλυπτόταν στο 53. Ο Τζιόλης το πρώτο σούτ, ο Μόρις το δεύτερο από το φάουλ. Στο 56 πάλι ο Αλονεύτης. Ο Μόρις, ο Κότσιος πρόλαβαν τη σέντρα για τον Γαβριλόπουλο. Χάθηκε η ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Ο Αλμπέρτο Μαλζάνη στο τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είδε τη Λάρισα να απειλεί πριν την κυριαρχία της ομάδας του. Στο 58 έχει προωθηθεί και ο Νταμπίζας. Και σε αέρα ο Ζιάγκας. Από την απομάκρυνση του Χαραλαμπίδη ευνοεί τον Γκαλίτσιος. Σέντρα σούτ, ο χλωρός δεν προλαβαίνει. Η Λάρισα έχει τις ευκαιρίες, κερδίζει τις εντυπώσεις. Ο Παναθηναϊκός φεύγει όμως από το Αλκαζάρ με την ουσία. Στο 61 από το κόρνερ του Χαραλαμπίδη και την κεφαλιά του Γκούμα 0-1. Πρώτος στην μπάλα ο Γκούμας. Καλοποίηση και για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Αργύρη Μίτσου στα επίσημα. Δύο λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός στην κόντρα. Έχει μπει ο Μάντζιο στο 60 αντί του Τζιόλη και στο 63 από την ασίστ του Γκέκα 0-2. Με σκόρερ το Μάντζιο. Απογοήτευση για τον Κώστα Πυλαδάκη, το μεγαλομέτωπο της Λάρισας. Ο Παναθηναϊκός βάζει τις βάσεις για το τελευταίο του τρίποντο στη σεζόν. Μέσα σε δύο λεπτά. Στο 72 διώχνει ο Γκαλίνοβιτς. Ο Μπαχράμις γυρίζει, ο χλωρός ούτε τη φορά αυτή θα προλάβει. Δύο λεπτά αργότερα ο Γαβριλόπουλος το κοντρόλ, η προβολή του Μόρις. Διαμαρτυρίες και εδώ για πέναλτι αφήνει ο Τσαχιλίδης. Μόρις πάει στην μπάλα, τον αποφεύγει και μετά πέφτει ο Γαβριλόπουλος. Στο 76 ο Κυπαρίσης από καλή θέση και με τον Κότσιο εξοδετερωμένο αστοχή. Στο 77 ωραίο σούτ ο χλωρός, δύσκολη επέμβαση ο Γκαλίνοβιτς. Και στο δεύτερο σούτ του χλωρού στην ίδια φάση η μπάλα φεύγει μακριά. Σέντρα του Χαραλαμπίδη. Διώχνει ο Γκαλίτσιος. Ο Παναθηναϊκός φτάνει στο 0-3 με αυτό το ασύλληπτο βολέ του Σερντάν Άντριτς. Πανηγυρίζει ο Μαλεζάνη, ιδανικό φινάλε για τον Ιταλό τεχνικό του Παναθηναϊκού στον πάγκο. Χειροκρότησε και τους οπαδούς της ομάδας που ταξίδευσαν στο Αλκαζάρ. Καταπληκτικό γκολ ο Άντριτς 10 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Η Λάρισα έψαξε στο τέλος τον γκολ της τιμής. Ο Καβριλόπουλος αστοχή, Λάρισα Παναθηναϊκός 0-3. Μια società, soprattutto il mio owner, Mr. Valido Yannis. Θα ήθελα να ξεκινήσω αυτή την απάντηση λέγοντας ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μου και τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον κύριο Βαλίδο Γιάννη. Και μια dato la possibilità di lavorare come piace a me. Που μου έδωσε τη δυνατότητα να δουλέψω όπως θέλω εγώ, όπως επιθυμώ. E mi è dispiaciuto tantissimo non poter continuare ancora.
και λυπάμαι ιδιαίτερα που δεν θα καταφέρω να συνεχίσω περαιτέρω. Poi veramente un pensiero grande ai miei giocatori. Και έχω μια σκέψη που διατηρώ για το μέλλον, πολύ σημαντική είναι για τους παίκτες μου. E per finire a tutte le persone che mi sono state molto vicine. Non sono tante, però quelle, una per esempio qui vicino a me, che mi ha dato una grossa mano. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν δίπλα μου. Δεν ήταν πολλοί. Παραδείγματος χάρη, ένας από αυτούς είναι εγώ, όπως ανέφερε. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στον πρόεδρο. Giorgio Stratos. Το Γιώργο του Στράτο, τον αντιπρόεδρο. E poi per non dimenticare tutti gli altri, loro lo sanno, il mio staff, tutti quanti. Και για να μην ξεχάσω και όλους τους άλλους, αυτοί ξέρουν ποιοι είναι, είναι οι άνθρωποι μου. Poi mi dispiace una cosa sola che purtroppo anche in Italia e anche in altri paesi snobbino, vengano snobbata un po' la Grecia. In realtà è un campionato difficile, duro. Fra l'altro la Grecia è un bel paese, veramente. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να αναφερθώ είναι για τα άλλα κράτη τα ευρωπαϊκά, ότι για κάποιο λόγο το οποίο είναι λιγάκι περίεργο, αλλά τώρα τον καταλαβαίνω, θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιο συντομπισμό στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο όμως αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ σκληρό και πάρα πολύ δύσκολο και γίνεται σε ένα κράτος το οποίο επίσης πρέπει να πω και μια χώρα που είναι και επίσης πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα από τη δικιά μου πλευρά να πω ότι αισθάνομαι και εγώ και το προπονητικό team ιδιαίτερα τυχεροί που συνεργαστήκαμε όλη τη χρονιά με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Γιατί πέρα από καλοί ποδοσφαιριστές είναι άψογοι χαρακτήρες και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο για εμάς. Γιατί πιστεύω ότι οι ομάδες δεν φτιάχνονται με τον άκρος επαγγελματισμό, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και συναισθηματικό δέσιμο μέσα στα αποδυτήρια, γιατί έτσι προχωράς, μπορεί να χτίσεις ομάδα και εμείς συνεχίζουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει στη Λάρισα. Ο στόχος λοιπόν είναι η επόμενη σεζόν να είναι καλύτερη η Λάρισα και να πάει ένα βήμα παραπάνω. Θα θέλαμε την 7η θέση, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, μας μένει αυτή η πίκρα στο τέλος. Αλλά θα γυρίσουμε πάρα πολύ δυνατοί, ώστε να φτάσει η Λάρισα εκεί που της αξίζει. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήρια από όλους τους ποδοσφαιριστές και μέσω της διοίκησης του Παναθηναϊκού για το χαμό και το θάνατο του κύριου Πάτροκλου Μπανανίδη, που έκανε ρεπορτάζ για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Και εκφράζω τον παλμό της μας, καθώς και των ποδοσφαιριστών. Όσο αφορά το σημερινό παιχνίδι, θα έλεγα ότι εμείς θέλαμε να τελειώσουμε το φετινό πρωτάθλημα με νίκη. Ήταν πάρα πολύ σημαντική για μας. Θα έλεγα ότι παίξαμε καλά και τελειώσαμε τις φάσεις όπως έπρεπε. Θα ήθελα προσωπικά, αλλά νομίζω και από όλους τους ποδοσφαιριστές, να ευχαριστήσω τον κύριο Μαλεζάνη για όλη την παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Αν και περάσαμε από την αρχή της χρονιάς, καθώς και πέρσι, δύσκολες μέρες, έλεγα. Έχουμε αποκομίσει πάρα πολλά από τον συγκεκριμένο προπονητή. Και κάθε εμπειρία από κάθε προπονητή που έχεις είναι αξιόλογη, νομίζω, και είναι μέγιστη σημασία να αναφερθεί. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να πω ότι οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θέλουν να εκφράσουν τον παλμό τους, που, ο οποίος είναι ότι η κατάκτηση στις τρεις θέσεις είναι αποτυχία. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι και εμείς συμμεριζόμαστε αυτόν το χαμό, θα έλεγα, και του πρωταθλήματος, αλλά και της δεύτερης θέσης που είναι προνομιούχα για τις θέσεις του Champions League. Για μας είναι αποτυχία αυτή η χρονιά, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Απλά είναι και επιτυχία κατά την ταπεινή μου προσωπική μου άποψη, γιατί η φετινή ομάδα του Παναθηναϊκού είχε συστάξει στις νεαρούς ποδοσφαιριστές και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι έχοντας νεαρούς ποδοσφαιριστές και νέα ομάδα, ότι χρειάζεται χρόνο και πίστοση στο να χτιστεί και να γίνει ομάδα, με την κυριολεξία της λέξης. Αυτό νομίζω είναι ένα σημάδι για τη νέα χρονιά, που τελειώνοντας θετικά αυτήν η χρονιά, νομίζω ότι θα είναι ακόμη ένα κίνητρο, ακόμη ένα έναυσμα για να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά πιο δυνατά και πιο έτοιμη από την προηγούμενη. Μόνο αυτά θέλω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλαμε για πολλούς λόγους σήμερα να κερδίσουμε το παιχνίδι. Βαθμολογικούς. Το κίνητρό μας ήταν η κατάκτηση της 7ης θέσης.
και για να διατηρήσουμε την καλή εικόνα που είχαμε όλη τη χρονιά μέσα στην έδρα μας και να χαρίσουμε στον κόσμο μας μια πολύ σημαντική νίκη. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Είμαστε πικραμένοι γι' αυτό. Τι να κάνουμε όμως, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πιο στις τελικές προσπάθειες, ήταν πιο σίγουρος από εμάς και πήρε την νίκη. Δυστυχώς, όποιος κάνει τις ευκαιρίες δεν μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Είμαι αρκετά λυπημένος. Το είχα πιστέψει ότι με την απόδοση της ομάδας τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στην αρχή του Δευτέρου, μέχρι που δεχτήκαμε το πρώτο γκολ, η ομάδα στεκόταν εξωπρεπέστατα. Κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν θυμάμαι δηλαδή φέτος να έχουμε κάνει τόσες πολλές ευκαιρίες, αλλά το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Τώρα δικαιούμαστε 2-3 μέρες στεναχώριας και μετά ξανά στη δουλειά μας, την οποία είναι ο σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Σήμερα ο Παναθηναϊκός, ύστερα από καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε το τρίποντο. Δεν τα κατάφερε τελικά να βγει στο Champions League. Θεωρείς ότι είναι μια αποτυχημένη χρονιά? Το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Η χρονιά φέτος είναι αποτυχημένη, πιστεύω, από την αρχή της χρονιάς, καθώς φάνηκε ότι μείναμε πολύ νωρίς πίσω. Τι να κάνουμε. Παλέψαμε στο δεύτερο γύρο να κάνουμε κάτι, αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεν ήμασταν τόσο σοβαροί και πάλι κάποιες στιγμές δεν σταθήκαμε τυχεροί. Από εκεί και πέρα κοιτάμε τη νέα χρονιά να μπούμε δυνατά. Είχατε το μυαλό σας στο άλλο παιχνίδι του Ολυμπιακού στα δύο, ελπίζατε ότι μπορεί να γίνει εκεί? Εντάξει, το είχαμε, αλλά κάτι... πιστεύω δεν μπορούσαμε. Τελευταία στιγμή πιστεύω δεν είναι, γίνονται θαύματα πλέον. Κλωτσίσατε ευκαιρίες πάντως στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Εντάξει, είπαμε από την αρχή ότι χάσαμε πολλές ευκαιρίες να πάρουμε κι εμείς πόδια, αλλά δεν τα καταφέραμε. Κοιτάμε τη νέα χρονιά. Θα σταθώ στο χειροκρότημα σήμερα, μια κίνηση που θα συζητηθεί σίγουρα. Όλο το γήπεδο της Λάρισας σηκώθηκε τη στιγμή που αντικαταστάθηκε και σε χειροκρότησε. Τι σημαίνει αυτό για σένα? Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα, καθώς μετά από 5 χρόνια γύρισα πίσω σε μια ομάδα που ανεδείχτηκα ποδοσφαιρικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για αυτό το χειροκρότημα και να γνωρίζει ότι για μένα η Λάρισα είναι μέσα στην καρδιά μου και θα είναι για πάντα. Το σημαντικό είναι ότι εμείς έπρεπε να κερδίσουμε. Από εκεί και πέρα περιμέναμε κάποια αποτυχία της ΑΕΚ. Σαν Παναθηναϊκός εμείς όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα κερδίζουμε. Το ότι παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο, αυτό φάνηκε από το χειροκρότημα των φιλάθλων της Λάρισας. Ελπίζατε πάντως σε στραβοπάτημα της ΑΕΚ? Ναι, στο ποδόσφαιρο ξέρουμε ότι όλα γίνονται. Από εκεί και πέρα, εμείς έπρεπε να κάνουμε το καθήκον μας και ό,τι γινόταν. Πάντως, σκίσατε την καρδάρα με το γάλα σε κρίσιμα παιχνίδια όπως το Καφτατζόγλιο στη Ξάνθη. Θα μπορούσατε εκεί που είχατε κρατούσατε την τύχη στα χέρια σας να κάνετε κάτι? Εγώ πιστεύω ότι η χρονιά χάθηκε από τον πρώτο γύρο. Από τον πρώτο γύρο μείναμε πολύ πίσω. Στόχος, όπως σας είπα και από άλλες συνεντεύξεις μου, είναι η πρώτη θέση για τον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα, και είτε βγει δεύτερος, ή τρίτος, ή τέταρτος, είναι αποτυχία. Μόνο η πρώτη θέση κυνηγάει. Από εκεί πέρα, όποια θέση και να τα λαμβάνει, είναι αποτυχία. Πιστεύεις ότι η καινούργια χρονιά θα φέρει επιτυχίες στον Παναθηναϊκό? Ο νέος προπονητής στην ομάδα, ο κύριος Μπάκη, αλλάζουν όλα τα πράγματα σιγά σιγά, οι γυμναστές. Τα αφήνουμε πίσω όλα και ξεκινάμε τη νέα χρονιά. Που όπως είναι, πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος του Παναθηναϊκού. Η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση. Αυτό είναι, δεν είναι δικιά μου υπόθεση. Με την εμπειρία που έχεις. Εντάξει, πάντα οι καλοί παίκτες είναι ευπρόσδεκτοι.